στην περιοχή ο Μαϊστρέλης θα κερδίσει κόρνερ. Το Πάτρε πάλι έτσι. Έχει βλέπει μια μεγάλη... Σκυραβαλάς. Εκτελεί το κόρνερ, πάνω πιάσε την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, δεν μπαίνει ούτε αυτή τη φορά τον γκολ. Μάχη εκεί για την διεκδίκηση της μπάλας, τελικά η μπάλα δεν θέλει να μπει ούτε αυτή τη φορά. Σώνεται ο Ηλιακός λοιπόν από την ισοφάριση και έχουμε και τώρα και νέο τραυματισμό παίκτη του Ηλιακού, θα έχουμε διακοπή. Και ακόμα μια φορά στην εκτέλεση του κόρνερ, πολλοί παίκτες διεκδίκησαν την μπάλα. Παρουσιάστηκε κάποιες κόντρες, τελικά η μπάλα δεν μπαίνει ούτε αυτή τη φορά στην αιστεία του Τρυφωνόπουλου. Τι σημαίνει ο Χρήστος Μαραμένος, ο Χρήστος είναι. Εκτός αγωνιστικού χώρου ο παίκτης του Ηλιακού. Δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιος παίκτης είναι. Πεσμένος κάτω. Η Σάντρα πάλι θα βγει, Τρυφωνόπουλος θα μαζέψει. Και το βόλεϊ από τον goalkeeper. Τριγώνης και Κομνηνός ελέγχουν την πάτη να γυρίσει πίσω στον δερματοφύλακά τους. Κομνηνός στο πάρει με το στήθος, δίνει στον Μοριανό. Πάλι από τα δεξιά οι παίκτες του Ηλιακού προσπαθούν να μπουν στην περιοχή των φιλοξενουμένων, η μπάλα όμως περνάει έξω. Με 10 παίκτες συνεχίζει ο Ηλιακός. Ο Πανοτσόπουλος τελικά είναι ο παίκτης που είναι εκτός, τώρα σηκώθηκε, τον είδαμε και εμείς. Το παρέσκονται οι πρώτες βοήθειες. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα θα επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο και κουτσένει για αυτός. Ενώ είναι αναπληρωματικοί που σήκωσε ο Ιακωβάκης νωρίτερα, συνεχίζουν το ζέσταμα. Συνεχίζουμε 10 παίκτες ακόμη. Η ομάδα των Λεχενών. Μοριανός. Γαβαλάς. Η σέντρα στην περιοχή του Τρυφωνόπουλου που βγαίνει με τις γροθιές διώχνει. Παπα-Νικολάου. Μάτας. Κάνει το σκηνικό τώρα από τα αριστερά στον Παπα-Δημητρίου. Δημητρίου κρατά την μπάλα. Κάνει κάτι περιτά πράγματα εκεί. Θα πάρει όμως το πλαγιό του. Μοριανός, Γαβαλάς, παλιά για τον Μαϊστρέλη που μπαίνει, πέφτει κάτω, πέναλτι δίνει ο Σέγκος. Στην ξαφνική αντεπίδευση των παικτών του Ιωλικού, στην παλιά που έγινε στον Μαϊστρέλη, ανατρέπεται ο παίκτης του Ιωλικού. Στο 70 οι γηπεδούχοι έχουν την ευκαιρία να ισοφαρίσουν. Το γκολ του Παπα-Νικολάου στο 53. Μαϊστρέλης λοιπόν, ο παίκτης που κερδίζει το πέναλτι. Για να δούμε τώρα ποιος παίκτης θα πάρει την ευθύνη να το εκτέλεσε. Μάλλον ο Γαβαλάς πρέπει να είναι. Σε τέτοιες περιπτώσεις. Ο Γαβαλάς μάλλον θα είναι αυτός που θα εκτελέσει το πέναλτι. Από ό,τι δείχνουν υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Ηλιακού. Στο 70 λοιπόν η μεγάλη ευκαιρία για τον Ηλιακό να ισοφαρίσει.
Γαβαλάς, ο διαιτητής λέει να φύγουν πίσω. Αγωνία. Φιλαθλιόρθοι προσπαθούν να εμψυχώσουν τον Γαβαλά. Τα 11 βήματα με τον Τρυφωνόπλο. Για να δούμε, θα νικηθεί ο Τρυφωνόπλος. Γαβαλάς εκτελεί 1-1. 1-1 στην δεξιά γωνία. Η μπάλα, ο αιωλικός ισοβαρίζει και φέγγει πάλι το παιχνίδι στα ίσια. 1-1. Οι ανάλογοι πανηγυρισμοί. Και στη σέντρα τώρα η ομάδα του Ηλιακού. Άλλα 20 λεπτά. Άλλα 20 δραματικά λεπτά για να ξέρουμε το αποτέλεσμα της ημερικής αναμέτρησης που γίνεται εδώ στην Μυτιλίνη. Εκτελείται από τον Καλαμαρά το φάουλ αυτό. Μουζής. Να λοιπόν που ο Μαϊστρέλης κέρδισε το πέναλτι αυτό από τον Τρυφωνόπουλο στην καταμέτωπο επίθεση που έκανε να μπει. Και ο Γαβαλάς ισοφάρισε σε 1-1. Παπαδημητρίου για τον Γαβαλά, η μπάλα όμως είναι δυνατή, η πάσα του παίκτη του αιωλικού έχει περάσει σε πλάγιο out. Τρυπιντήρης, Κλαμπάνος διώχνει. Μπάλα όμως από τον Κρυπιντήρη πάει στα χέρια του Τρυφωνόπουλου. Ριγόνης, θυμίζουμε νωρίτερα στο 65, πήρε τη θέση του Φαλονιάτη στα μετόπισθεν της ομάδας του Ριγόνης και πάνω στον Κράγκαρη να τον επιτηρεί, όπως αυτή τη φάση εδώ που βλέπουμε. Μπάλα για τον αιωλικό τώρα. Και ο Μάτας θα εκτελέσει αυτό το φάουλ για την ομάδα του. Θα διώξουν εκεί οι παίκτες του Ηλιακού, Κομνηνός θα την επαναφέρει. Κλαμπάνος. Πολύ καλός παίκτης ο Κλαμπάνος. Το δείχνει μέχρι τώρα. Κράγκαρης. Πολύ ταχύτατος. Μπάλα χτυπάει και στο σημειάκι. Είναι για τον αιωλικό. Τέρμα, τέρμα! Και ο Καραβασίλης θα ελέγξει και με τα πόδια θα διώξει. Καραθανάσης κλείνεται από τον Μάτα και από τον Κρυπιντήρη. Μάτας τώρα τον επιτηρεί και ο Κρυπιντήρης πάνω στον παίκτη του Ηλιακού. Στο σημειάκι, μπάλα out. Πολύ δυνατή ομάδα είναι. Ε, θα γίνει και η εγώ είχα κάνει μια δουλειά και του Ηλιακού τώρα από τον Αρχιμανδρίτη θα χάσει την μπάλα. Κομνηνός θα βγάλει τον αιωλικό στην αντεπίθεση. Δαλαντέκης. Γαβαλάς. Καραθανάσης. Πανουτσόπουλος. Και είναι πράσινο.
Μοριανός τώρα. Μοριανός θέλει να τα κάνει όλα μόνος, το φεύγει από τα δεξιά, ο Γονιδέλης τον βλέπει, του δίνει την μπάλα, ο Γονιδέλης όμως δεν κάνει σωστό στο πάρισμα για να βγάλει και τη σέντρα. Έτσι λοιπόν περνάει ανεκμετάλλευτη αυτή η προσπάθεια των παικτών του Ιωλικού να μπουν στην περιοχή του Τρυφωνόπουλου και να δημιουργήσουν τις ανάλογες καταστάσεις. Στο 80. Έκανε ένα τσάλβα στην Στο 75, συγγνώμη. Ας έχει ξεκινάσει και το χρονόμετρο του σταδίου, πάει λίγο μπροστά. Και ο Κλαμπάνος τώρα θα εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Κάποια νεύρα εκεί ανάμεσα στον Μάτα και στον Πανουτσόπουλο, ο οποίος θα αφήσει τώρα το αγωνιστικό χώρο. Πανουτσόπουλος, τον βλέπετε να κουτσένει και θα κάνει αλλαγή. Θα κάνει αλλαγή ο Ιακωβάκης. Φεύγει ο Πανουτσόπουλος. Ο Τσάπρας λοιπόν στη θέση του Πανουτσόπουλου που δεν μπόρεσε να συνεχίσει. Πρώτη αλλαγή από πλευρά Ηλιακού. Καραθανάσης. Τον ύπνο του δικαίου έχει πάει, πάει ο Μαλάκα. 13 ακόμη λεπτά για να τελειώσει η αναμέτρηση. Αρχιμανδρίτης θα πέσει κάτω, θα πάρει και το φαουλ και θα έχουμε κάρτα. Η κάρτα στον κρυπιντήρι. Τέταρτη κάρτα που δείχνει ο Σέγκος. Δύο σε κάθε ομάδα. Γονιδέλης. Τριγώνης στα πόδια του Γονιδέλη, μπάλα πλάγιο για την φιλοξενούμενη ομάδα. Κλαμπάνος. Κράγκαρης. Κρυπιντήρης βγάζει τώρα την παλιά για την αντεπίθεση. Παπαδημητρίου συμπάει την μπάλα. Παπαδημητρίου εξακολουθεί να την κρατάει. Παπαδημητρίου, ωραία προσπάθεια. Θα βγάλει και τη σέντρα ο Σάκος ο Παπαδημητρίου. Κανένας όμως συμπέχτης του εκεί για την κεφαλιά. Γαβαλάς ήταν πιο πίσω. Κρυπιντήρης τώρα. Αρχιμανδρίτης. Κρυπιντήρης θα κάνει και το σουτ. Καλό το σουτ του Κρυπιντήρη, μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Τρυφωνόπουλου. 12. Δεύτερη αλλαγή για τον Ιακουβάκη. Είναι ο Μπίκος με το νούμερο 13 που θα μπει και θα φύγει ο Παπα-Νικολάου, ο σκόρερ. Μπίκος λοιπόν στο παιχνίδι στη θέση του σκόρερ Παπα-Νικολάου. Στο 80 η δεύτερη αλλαγή του Ηλιακού. 10 λεπτά ακόμη άνευ καθυστερήσεων. Μαϊστρέλης για τον Γαβαλά. Στην κεφαλιά πάσα που το έκανε Γαβαλάς. Στο σημειάκι του κόρνερ εκεί Γαβαλάς θα βγάλει και την σέντρα. Δεν μπορεί εκεί ο Μαϊστρέλης να
κοντρολάρει την μπάλα όπως θα ήθελε. Μάτας. Τρέχει ο γονιδέλης εκεί μήπως προλάβει. Ωραία θα τον αποφύγει εκτός του Ηλιακού ο Μουζής. Είναι σε θέση offside τώρα ο Κράγκαρης. Φανάζει ο Κράγκαρης σωστά τον αρμόδιο επόπτη. Αλλαγή όμως και ο Δημητριάδης τώρα. Τρίτη αλλαγή και τελευταία για τον τεχνικό των Μυτιλινιών. Ο Μακαρόνης θα είναι η τρίτη αλλαγή του. Για να δούμε ποιος παίκτης θα βγει ο Παπαδημητρίου. Ναι. Είχε το πρόβλημα αυτό στο 81 λοιπόν. Ο Μακαρόνης θα μπει στο παιχνίδι. Θέλει να φρεσκάρει την επίθεσή του βάζοντας έναν ταχύτατο επιθετικό. Καθαρός επιθετικός ο Μακαρόνης. Τα παίζει όλα για όλα τώρα ο Δημητριάδης. Έβγαλε τον επόπα Δημητρίου, είχε και το πρόβλημα αυτό. Στην περιοχή μπάλα κόντρες, θα φύγει όμως από την περιοχή του Τρυφωνόπουλου. Θανάσης Κράγκαρης πάλι σε κατά μέτωπο επίθεση. Κράγκαρης θα μπει στην περιοχή μόνος του. Κράγκαρης φάτσα με τον Καραβασίλη. Κράγκαρης μεγάλη ευκαιρία για τον Ηλιακό. Κοντράρισε η μπάλα εκεί. Σώνεται ο Ηλικός. Από την ταχύτατη επέλαση του Θανάση του Κράγκαρη που βγήκε φάτσα με τον Καραβασίλη. Λίγο έλειψε να κάνει το 1-2. Σώθηκε ο Ηλικός λοιπόν από αυτή την ξαφνική αντεπίδεση των φιλοξενουμένων. Και Μοριανός τώρα. Γονιδέλης. Πήγε από τα αριστερά τώρα ο Βαγγέλης του Γονιδέλης μετά την αποχώρηση του Παπαδημητρίου. Γαλαμπέκης. Γαβαλάς. Κρυπιντήρης δεν πιάνει και το 1-2. Γαλαμπέκης υποφελείται. Φάουλ εκεί. Φάουλ που κάνει. Φάουλ είναι, φάουλ καθαρόν. Ο Σάμπρας. Μακαρόνης είναι από τα δεξιά. Και ο Γαβαλάς πολλά μέτρα, καλύτερα να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Ένα τείχος από, από τους παίκτες του Ηλιακού. Κάποιες προξήματα και στο τείχος. Ο Κομνηνός εκεί. Πιο πίσω λέει να πάει το τείχος ο Σέγκος. Ο Γαβαλάς έκτος θα το εκτελέσει πάνω στο τείχος. Γαβαλάς όμως θα κάνει και ένα νέο σουτ. Θα απομακρυνθεί όμως από τους φιλοξενούμενους. Χτυπάει στο διαιτητή μπάλα, ο Γαβαλάς τον επαναφέρει για τον Γονιδέλη. Πέσε κάτω τίποτα λέει ο διαιτητής, συνέχεια στο παιχνίδι με τον Καραθανάση. Λάθος η μεταβίβασή του, πλάγι out. Έξι λεπτά ακόμη. Αλλαγή, σωστά. Και η μπάλα τώρα για την φιλοξενούμενη ομάδα. Κομνηνός. Καραθανάσης. Είναι αδύνατο να ξεφύγει από τόσους παίκτες εκεί που βρήκε μπροστά του. Κλαμπάνος με Μακαρόνι. Μακαρόνι στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Θέλει να φύγει η μπάλα όμως κοντράρει, είναι για τον Ηλιακό η μπάλα. Μπήκαμε στο τελευταίο πεντάλεπτο. Κομνηνός. Μακαρόνις, Γαβαλάς. Μακαρόνις. Πλάγιο out για την ομάδα του Ιωλικού. Μακαρόνις στην εκτέλεση του πλάγιο out. Όλος ο κόσμος μέσα στην καρέα του Τρυφωνόπουλου. Θα απομακρυνθούν οι παίκτες. Θα απομακρυνθεί η μπάλα. Κράγκαρης, Γαβαλάς. Και τώρα Κλαμπάνος. Κλαμπάνος, ωραία παλιά στο κενό χώρο για τον Κράγκαρη. Θανάση Κράγκαρη στην περιοχή. Κράγκαρης, μεγάλη ευκαιρία.
Μεγάλη ευκαιρία τραβάει τα μαλλιά του ο Κράκαρης, όπως βέβαια και οι συμπαίκτες του, στην ξαφνική αντεπίθεση. Τέτα τέτ με τον Καραβασίλη. Μπάλα θα κοντράρει εκεί και έχουμε το κόρνερ. Δεύτερη μεγάλη ευκαιρία για την φιλοξενούμενη ομάδα να πετύχει το 1-2. Ούτε αυτή τη φορά ο Κράκαρης βλέπει δίκτυα. Θυμίζουμε 3 γκολ με τον Αστέρα Βλαχιώτη, που προσθέθηκαν σήμερα για ανάλογες ευκαιρίες, αλλά δεν έχει βάλει ακόμη γκολ. Εκτελείται το κόρνερ μέσα στην περιοχή. Καλή κεφαλιά, αλλά πολλά μέτρα. Out, η κεφαλιά αυτή από τους παίκτες του Ηλιακού, στην κεφαλιά που πήγε ο Αρχιμανδρίτης. Μάτας. Μακαρόνιες, μέσα στην περιοχή τώρα, Μακαρόνιες. Κόρνερ. Πολύ καλή παρουσία λοιπόν του Νοσβέκα του Τριφωνόπουλου, βέβαια στο πέναλτι στο 70 δεν είχε και άλλη επιλογή, έμπαινε κατά μέτωπο ο Μπαϊστρέλης, τον ανέτρεψε το πέναλτι, το καθαρό πέναλτι που είναι σωδετής. Το μοναδικό λάθος που έχει κάνει μέχρι τώρα ο Τριφωνόπουλος, ο οποίος είναι φύλακας άγγελος για την αιστεία του. Κόρνερ με τον Γαβαλά. Μέσα στην περιοχή, πάνω να πιάσει την κεφαλιά ο Μοριανός, ένα ξαφνικό σου του Μαϊστρέλη πάνω στα χέρια του Τριφωνόπουλου. Καλή ευκαιρία για τον Ελικό να πετύχει τον γκολ. Λαμπάνος, άνοιγμα σε θέση offside ο Καραθανάσης. Καλά, καλά. Αχ, μου λέει γαλιά.